right. No, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε το Free Fire. Κυρίως επειδή το PUBG έχει διάφορα θεματάκια, να συμφωνούμε μέχρι στο πάνω από 16, είπαμε να δοκιμάσουμε το Free Fire, που είναι κάτι αντίστοιχο και αρκετά δημοφιλές. Θα του ρίξουμε μια ματιά, κάνουμε σύνδεση με το Facebook για πιο γρήγορα. Λοιπόν, να δούμε, είναι η πρώτη εντύπωση, τώρα πρώτη φορά παίζω. Να δούμε λοιπόν που βρίσκεται. Φτιάχνω λίγο και τη φωτεινότητα. Θυμίζει πάρα πολύ το μενού του. Να, και η διαφημίση εδώ. Θυμίζει πολύ το μενού του το PUBG. Ναι, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με τις διαφημίσεις, ούτε θα βάλουμε λεφτά σε αυτή τη φάση. Να του δώσω σε πρώτη εντύπωση πολύ πιο δυνατό ήχο από το PUBG. Το PUBG στέρει εκεί πέρα. Στην ένταση του ήχου, όχι στην ποιότητα. Βλέπω τώρα αυτό το μενού. Ναι. Δεν βγάζω ιδιαίτερη άκρη. Παθέτω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το PUBG. Οπότε καλύτερα να ξεκινήσουμε ένα μάτς. Πριν ξεκινήσουμε ένα μάτς, το είχα στα υπόψη, για να μην είμαστε εντελώς κουλοί, να φτιάξουμε κάποιες ρυθμίσεις, να δούμε, πάμε στις ρυθμίσεις, να δούμε πώς θα μας βολέψει καλύτερα, να το προσαρμόσουμε λίγο εφόσον γίνεται στις ρυθμίσεις του PUBG, κυρίως στα κουμπιά. Βασικές εδώ πέρα, minimap, να μην κουνάει, να έχουν παίχτες και όχι όλο το minimap. Τα υπόλοιπα βλέπουν σε καλό επίπεδο. Controls λοιπόν. Customize. Το πυροβολά με το αριστερό αντίχειρα. Οπότε το συνεχίζω μου βίντεο. Θα τις πάμε για περίπου που είναι το PUBG. Οπότε θα πάω το fire button αριστερά. Oops. Παλεύουμε να περνάμε. Θα δεις transparency, δεν θα τα σβήσουμε πρόσφατα τα transparency μέχρι να τα συνηθίσουμε. Τα μισά κουμπιά δεν ξέρω καν τι κάνουν. Είναι και αυτό. Αυτό είναι το fire button, λογικά. Αυτό είναι το δεύτερο fire button. Ο χάρτης δεν κουνάει. Το μυθαλό αλλού, δεν μοιράζει. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Να πω την αλήθεια. Το open scope είναι λογικά αυτό, το θέλω πιο μεγάλο. Ας το βάλουμε εκεί πέρα και ας ελπίσουμε ότι θα βολέψει. Το jump και αυτό να πιο μεγάλο. Αν έχετε δει το βίντεο από PUBG, περίπου το ίδιο προσπαθώ να φτιάξω αυτή τη στιγμή. Λίγο πρόχειρα. Απλά για να μπορώ να κουνήσω λίγο τον παίχτη, γιατί είναι μεν νέο παιχνίδι, αλλά για να έχουμε λίγο καλή απόδοση, κάποιες συνήθειες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε τόσο εύκολα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα ένα γρήγορο ματσάκι. Λογικά, εφόσον έχει την ίδια λειτουργία και λογική όπως το PUBG, θα μας βγάλει με μποτάκια. Πρώτο game είναι. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μπορεί να πεθάνουμε αμέσως. Μας ενδιαφέρει το gameplay του, να δούμε τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, τα γραφικά όπως τα βλέπω καρτουνίζει λίγο το παιχνίδι. Δεν θα τα έλεγα κακά, αλλά καρτουνίζει λίγο. Αυτό που είναι το run button λογικά
Θα το βάλω περίπου εκεί που είναι και στο το άλλο. Λοιπόν, δοκιμάζω εδώ διάφορα να δω. Ωραία, και ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό είναι ο χάρτης. Δεν ξέρω καν από πού πέφτω, πού είμαστε τώρα. Να το αεροπλάνο. Τυχαίο mark. Inject. Για να δούμε. Θα διαλέξουμε μια πόλη, κάτι. Πάμε εκεί που βλέπουμε και ότι έχει σαν μεγάλη και κεντρική, κάτι σαν ποτσίνκι. Και αυτό μεγάλο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ώστε πέφτουμε με σανίδα του skateboard. Σκι, τι είναι αυτό. Είναι λίγο πιο παιδικό το παιχνίδι. Είναι αλήθεια. Παλεύω εδώ να δω τι γίνεται. Πώς τρίβει ο παίχτης. Είναι διαφορετικός ο χειρισμός του παίχτη. Τώρα δεν ξέρω, κανονικά εδώ πέρα απλά στρίβω όπως θα έστριβα το αεροπλάνο, το αλεξίπτωτο, αλλά αυτό σαν να έχει free camera, free look, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, για να δούμε. Τα πήραμε όπλα. Τι γίνεται τώρα, πώς είναι έτσι ο παίχτης. Ναι, έχει περίεργο χειρισμό, λοιπόν, το... Έχει ρεντότ με τη μία το όπλο. Και ενώ στρίβει στον παίχτη, ο παίχτης δεν στρίβει, απλά στρίβει το free look. Να σου παίχτης αντίπαλος. Για να δούμε. Αυτό που λέγαμε, είμαστε τώρα εντελώς μπάδες. Οπ. Το fire button είναι δίπλα στο... στην τσάντα, έπρεπε να φτιάξω την τσάντα. Κακό sensitivity, όπα πάτησα. Και κακό sensitivity. Μηδέν recoil, ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει μετά τα πρώτα game που θα ανέβουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι rank. Αλλά κυριολεκτικά μηδέν recoil, απλά πάντα στο fire button. Το σπαστικό του είναι το run, δεν έχει auto run μόλις σπρώξεις πολύ το αριστερό joystick. Μ' αρέσει το τρόπος που μαζεύει το loot πάνω δεξιά, όπως που βλέπετε την οθόνη. Είναι λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα, αλλά η λογική είναι η ίδια. Δεν θα μας συνήθειες τώρα. Όσο πάρουμε τα μαζεύουμε όλα, δεν ξέρουμε τι μας χρειάζεται και τι όχι, τι μας βολεύει και τι όχι. Όταν κάνει spread, spray, προβολά spray, full auto δηλαδή, χάνει λίγο, όπερα σφαίρες, χάνει λίγο το σημάδι, αλλά δεν χάνει σε recoil, χάνει απλά σφαίρες που δεξιά αριστερά. Αυτό λογικά διορθώνει με πολλά tap μαζί, αντί για full auto. Πάνω σε ένας εδώ. Πολλά τα που λέγαμε είναι νομίζω καλύτερο, αλλά θα δείξει την πορεία.
Λοιπόν, εδώ είναι. Μπορείς να αλλάξεις όπλο ή να αναβαθμίσεις. Τα πράσινα βλάκια είναι ουσιαστικά να αναβαθμίζεις κάτι. Ενώ το πορτοκαλί της ανακύκλωσης είναι ότι αλλάζεις κάτι με κάτι. Τα όπλα. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι μπορούμε να βάλουμε. Οπ, καράκι. Λοιπόν. Οπ, και τιμιδιόπτερα πάνω. Περίεργο αυτό που έχουν τιμιδιόπτερες πάνω τα όπλα. Κάποιος εδώ πυροβολάει. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί λογικά είναι όλα μποτάκια. Ή και να μην είναι, εντάξει, δεν πάμε για κοτόπουλο. Ωραίο. Πάνω που ετοιμάζω τη χέντα. Ανοίξε την τσάντα. Ναι, τα κουμπιά θα είναι και άλλο ρύθμισμα. Λοιπόν, εδώ ζωή. Να γεμίσουμε γιατί. Ακόμα το ψάχνω. Να δούμε τι θα πάρουμε. Ναι, θα βοηθήσω το σκάρ. Και αυτό που έλεγα, δεν στρίβει ο παίχτης, στρίβει η κάμερα. Τα πράγματα μπροστά και στρίβει ο παίχτης. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Ότι την ώρα που πυροβολάς σε βοηθάει στο σημάδι, σαν να κυνηγάει το σημάδι από μόνο το στόχο και ας μην στρίβεις εσύ τον παίχτη. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ισχύει. Παίρνουμε εμείς να έχουμε. Αυτό που είναι λίγο σαν καβός παίζω. Σπάσα το level 3 vest. Είναι διαφορετικό. Δεν με συγκινεί. Μέχρι τώρα το καλό είναι ότι δεν έχω συναντήσει κάποιο bug όπως ο PUBG που έχει άπειρα, αλλά και το gameplay του PUBG είναι κλάσης ανώτερο. Ρίχνω μια ματιά στο χάρτη να δω τι γίνεται και πώς να δω τι γίνεται και πού βρίσκομαι. Ακόμη στην τελευταία στιγμή. Μηδέν recoil, να σημαδεύει στη μέση και τελειώνει στη μέση, δεν σηκώνεται. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ το καράκι. Οπ, να δείξει τη χέντα. Πρέπει να βάλουμε μια νέα ζωή. Τώρα το ότι έχω 200 HP δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Είναι παραπάνω από το φυσιολογικό, δεν ξέρω. Για πλέον άλλη μονάδα μέτρησης. Κάποια φυτάκια εκεί πέρα με πυροβολάει. Και σχετικά μου έκανε αρκετό damage. Και το φιδάκι αποφάσισε να έρθει. Είμαι τέρμα ανεμπάς. Είναι πολύ περίεργο αυτό που ο παίχτης δεν στρεβεί. Και το sensitivity του επαναλαμβάνω είναι κακό.
Πρέπει να κουνήσεις πάρα πολύ τον παίχτη αυτό, να κουνήσεις λίγο. Αυτό το κουμπί πρέπει να το φτιάξω. Αυτό το τζάντα πρέπει να το φτιάξω. Για να παίζεις με κανονικό παίχτη, δεν θα έχει περίπτωση να ζήσεις. Βέβαια, τόση ώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή επειδή είμαι πρώτο game με μποτάκια ή είναι μικρός ο χάρτης, αλλά βρίσκομαι σε πολύ μικρό μικρή εμβέλη, μικρές αποστάσεις από το drop και είμαι μέσα στο χάρτη. Είναι μικρότερη λογικά ο χάρτης από του και από το Σάνχοκ, ας πούμε. Λογικά. Εδώ κάτι λέει έρχεται, κάνα drop είναι τώρα αυτό, το UVA. Επίσης δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτά τα αυγά, ή κατά μαζεύεις για έξω από το τέτοιο, μετά για το μενού. Μάζευε τα, δεν χάνεις τίποτα. Λοιπόν, ναι. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε λίγο το sensitivity, γιατί δεν παλεύεται. Να ανεβάσουμε λίγο. Δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες του sensitivity γιατί είναι ακόμα νωρίς, είναι πρώτο game. Θα το ανεβάσουμε γενικά. Υπάρχει όντως μεγάλη διαφορά. Πάμε και εδώ ρίχνει drop κρατήρα. Οπ. Θα το σπάει. Αυτό θα είναι flare gun και φαίνεται η γραμμή με το κλασικό drop. Κατά 86 damage το είχα αναλογικά. Αν το είχα 86, όπως το 200 το έχω δει πολύ low. Εγώ αφήνω τον εαυτό μου πολύ low με τις πτώσεις από πριν. Πολύ σύντομα, 5 live, τώρα 4. Το έχουμε εγώ αυτό σε εσένα. Λοιπόν, 4 live. Είναι το loot. Τώρα θα δούμε τι έχει το κουτί. Είναι πολύ πιο γρήγορο το game, χρονικά. Έχει κάποια θετικά το παιχνίδι, απλά επειδή έχω συνηθίσει. Το PUBG με μπερδεύει, είναι η αλήθεια. Ίσως είχα συνηθίσει αυτό να με μπερδεύει το PUBG και να μου άρεσε.
Θα τους πρότεινα κάποιες διορθώσεις, κυρίως το χειρισμό, δηλαδή αυτό το με το run τώρα. 3 alive, 2 alive, ο ένας κόπτει τον άλλο. Το κουμπί τελικά δεν θα το φτιάξω. Για να βγει ο τελευταίος. Μπουάχ. Winner, winner, chicken dinner. Λοιπόν, κλέψανε μέχρι και το κατόπουλο. Εγώ το είπα για πλάκα το winner, winner, chicken dinner, αλλά αυτοί κλέψανε μέχρι και το κατόπουλο. Λοιπόν, η συνολική μου εμπειρία, θα τους δώσω ένα μεγάλο μπράβο για τον ήχο. Πιο δυνατός ήχος, καλούτσικος, όχι σαν του PUBG, αλλά τα αφήνω να καταλαβαίνεις. Ενδιαφέρον αυτή η μουσική που έχει, μου αρέσει. Τα γραφικά μέτρια, παιδικό πιο πολύ, δεν με συγκίνησαν. Ο χειρισμός του παίκτη δεν με συγκίνησε, ίσα ίσα θα λέγω ότι με δυσκόλεψε, παρότι είμαι σχετικά έμπειρος. Θα το πρότεινα σε όποιον θέλει να παίξει κάτι χαλαρό και όχι κάτι competitive. Αυτά.